Δεν δέχονται ένταξη οι άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν σε συγκεκριμένο θρησκευτικό δόγμα, να το πούμε, πίστη έτσι θρησκευτική. Δεν δέχονται να ενταχθούν όπως το πάθανε στην Ολλανδία. Μου έλεγε ο πρέσβης στην Αλεξανδρούπολη όταν ήμουν και είχε τις αντιρρήσεις του για τη Θράκη. Μου λέει, εμείς περνάμε πάρα πολύ καλά με τους μουσουλμάνους δηλαδή. Λέω, λίγο ακόμη και ελπίζω να πάτε καλύτερα, αλλά δεν θα πάτε. Σε ένα μήνα, κύριε Πρεθεντέρη, έγινε το μεγάλο επεισόδιο σχετικώς με τον... Τα σκίτσα του Μωάμεθ. Και από τότε έχει καταρρεύσει όλο το σύστημα το επικοινωνιακό μεταξύ μεταναστών και Ολλανδών και τους απομακρύνουν όσο μπορούν. Ο κύριος Μίστης. Εμείς θα κάνουμε τώρα πού. Δοκιμήστε τι. Βάλτε μια τελεία. Ο κύριος Μίστης. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα. Υπάρχει ένα θέμα που έχει σχέση με την παράνομη μετανάστευση και αυτό θα αντιμετωπιστεί από το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση. Να θυμίσω ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για να μην πάω πιο πίσω στη δική μας κυβέρνηση, έκανε δύο μαζικές νομιμοποιήσεις. Άρα έχουν νομιμοποιηθεί αυτοί οι μετανάστες και μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες. Δεύτερον, θέλω να πω, Παναγιώτη, με όλο το σεβασμό που ξέρετε ότι σας έχω, ότι κάθε φορά που μιλάτε, μιλάτε σαν μια Κασάνδρα η οποία ουδέποτε επιβεβαιώνεται. Επιτρέψτε μου να τελειώσω. Ναι, τα ίδια μας λέγατε για τα Σκόπια. Τα ίδια μας λέγατε για τις ταυτότητες. Τώρα, εγώ μόλις ήρθαμε εδώ πέρα, είδαμε στο δελτίο ειδήσεων τον Αρχιεπίσκοπο και τον Πατριάρχη να μιλάνε γιατί. Για τα προβλήματα ανάπτυξης, για την πράσινη ανάπτυξη και για τα οικολογικά προβλήματα του τόπου. Δηλαδή, κοιτάνε προς τα μπρος. Εσείς κοιτάτε προς τα πίσω και δίνετε μια εικόνα και της Θεσσαλονίκης και της Εκκλησίας, θα μου επιτρέψετε να σας πω, εξαιρετικά φοβικής, η οποία κάθε φορά που ανοίγετε το στόμα σας λέτε: φοβάμαι ότι το 2000 θα έχουμε μείνει 2 εκατομμύρια Έλληνες. Αυτοί οι οποίοι θα πολιτογραφηθούν, που δεν είναι αυτά τα εκατομμύρια τα οποία είπατε, την ηθαγένεια θα την πάρουνε. Τα παιδιά μόνο, που γεννούνται εδώ, μισό λεπτό κύριε Πλεύρη, εδώ είναι το νομοσχέδιο, όποιος 5 χρόνια είναι συνέχεια στην Ελλάδα, με ατομική αίτηση, όπου θα δούμε, αν ξέρει την ελληνική γλώσσα, αν δέχεται ιστορία, την ελληνική ιστορία, περιμένετε κύριε Πλεύρη, περιμένετε, εδώ τα έχω όλα. Μόνο μιλάτε έξω από το κείμενο. Να το, εδώ είναι το λοιπόν, κείμενο. Πάρτε. Και υπάρχει επιτροπή η οποία θα κρίνει και θα έχει και άλλα κριτήρια. Αν δέχεται το δημοκρατικό μας πολίτευμα. Γιατί θα πει ότι δεν το δέχεται, κύριε Μπέλκο. Τι πάει να πει, θα πει. Άμα είναι εδώ 5 χρόνια, το δέχεται. Εσείς θα του πείτε να μην γίνει Έλληνας πολίτης. Αλλά τώρα αυτό με αυτό όχι, είναι όχι, κριτήριο. Όχι, όχι, όχι. Μέχρι τώρα τι γινότανε. Μέχρι τώρα οι αιτιολόγοι θα μπορούσαμε να λέγαμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος θα λέει εδώ 10 χρόνια, δεν σε κάνουμε Έλληνα πολίτη. Και όπως είπε ο Παπαδρέου στη Βουλή, δεν είναι 5, είναι 5 συν 2. Τα οποία είναι η εξέταση είναι 7 χρόνια. Αν εσείς θεωρείτε ότι ένας άνθρωπος που είναι 7 χρόνια εδώ έχει πάει στο ελληνικό σχολείο. Δεν έχει πάει 7 χρόνια. Έχει ένσημα. Έχει ένσημα. 7 χρόνια δεν έχει πάει σχολείο. Είναι δεύτερη γενιά. Έχει ένσημα. Είναι μια μισή γενιά αυτός που λέμε τώρα. 7 χρόνια δεν πήγε σχολείο λοιπόν. 7 χρόνια είναι το σύνολο της διαδικασίας. Δεν πήγε σχολείο άρα. Ο Παπαδρέου είπε κάτι πολύ σωστό σήμερα στη Βουλή. Και το είπε στον κύριο Σαμαρά και νομίζω το κατάλαβε ο κύριο Σαμαρά. Περιμένετε, κύριε Πλεύρη, περιμένετε να τελειώσω. Με 3 χρόνια του είπε ότι με αυτή τη λογική, με αυτή τη φοβικότητα, σεβασμιότατε, αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εδώ και δεν πρόκειται να φύγουν, διότι εδώ ζούνε, εδώ παράγουν, εδώ πληρώνουν τα ασφαλιστικά του δικαιώματα. Λοιπόν, θα του κάνουμε. Τότε υπάρχει ο κίνδυνο αυτό, ο ακραίο κίνδυνο που υπενήχθηκε ο σεβασμιότατο. Αν τον αποκλείσει, δεν τον ενσωματώσει μέσα στο διαδίκτυο. Και δεν υπάρχει Δεν υπάρχει κανένα αυτοματισμό. Θέλω να πω ότι κανένα δεν λέει ανοίγουν οι πόρτε και γίνονται όλοι οι Έλληνε πολίτε. Μέχρι τώρα ήταν ανοιχτέ οι πόρτε. Μέχρι τώρα ήταν ανοιχτέ. Εμεί το ζήσαμε, Κώστα. Το ζήσαμε. Ελάτε στην Ελβετία. Ελάτε στην Ελβετία. Λοιπόν, εγώ θέλω στα όσα συζητούμε. Ήταν μια εποχή που δεν χρειαζόταν να συμβεί. Στα αλλά όσα... αυτό σημαίνει ότι έγιναν κύριε Κουμάτο, στα όσα συζητούμε, θέλω να βάλω ένα πρόσωπο. Με λίγα, κύριε Παπαδόπουλο. Θέλω να απευθυνθώ, Παναγιώτατε, θέλω να την παρουσιάσω κιόλας, την Ιωάννα Οκουντίγκε. Η Ιωάννα είναι μαθήτρια της Τρίτης Λυκείου, στο 60ο Λύκειο Αθηνών στην Κυψέλη. Ναι. Ιωάννα, έχει γεννηθεί εδώ. Ναι, γεννήθηκα εδώ, σπουδάζω εδώ. Σπουδάζει εδώ. Ο πατέρας πέθανε όταν ήσουν μικρή. Ναι. Και προερχόταν από την Ιγυρία. Ναι.
Με την Ιγυρία έχεις καμία σχέση? Μόνο για διακοπές έχω πάει 3 φορές και δεν έχω κάτσει πάνω από 1 μήνα. Μάλιστα. Έχεις συγγενείς εκεί, οικογένεια, τίποτα? Ναι. Αλλά δεν τους βλέπεις, τους βλέπεις? Όχι. Ποτέ. Θρησκεία τι είσαι? Είμαι χριστιανή. Χριστιανή. Ιωάννα. Ιωάννα, άλλωστε. Σε βάφτισε, αν δεν απατώ, με ένας νονός από την Άρτα, έτσι δεν είναι? Ναι. Δεν μου λες, Ιωάννα, αν σου λέγανε κάποια στιγμή πρέπει να φύγεις από την Ελλάδα, τι θα έκανες? Αυτή η απάντηση τώρα, αν θα έπρεπε να φύγω, είναι πολύ δύσκολη για μένα. Δηλαδή να πάω πού? Αυτό είναι ένα ερώτημα που έχω. Να πάω πού? Δηλαδή σε ποια χώρα περιμένουν να πάω? Πού να πάω? Δηλαδή εδώ γεννήθηκα. Και εδώ έχω ζήσει, έχω διαμορφώσει και το χαρακτήρα μου. Εδώ σπουδάζω. Αυτή τη γλώσσα ξέρω. Δεν ξέρω καν τη μητρική μου γλώσσα. Και μου λένε να φύγω και να πάω πού. Εκεί δεν έχει αντίρρηση. Κύριε Πλεύρη, Ιωάννα είναι η ή θα γίνει ή φεύγει. Δεν υπάρχουν λύσεις. Παναγιώτα, τι θα λέγατε στην Ιωάννα εσείς? Ορίστε. Τι θα λέγατε στην Ιωάννα? Εγώ έχω, επειδή άκουσα προημερών και ένα εξ Αλβανία στα απόφυτο της νομικής Αθηνών να ομιλεί με τα ελληνικά κλπ. Εφόσον έχουμε παιδιά οποιασδήποτε είτε θρησκείας είτε εθνότητος και έχουν τελειώσει εδώ το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο και πήγαν και στην ανωτάτη παιδεία, αυτές είναι οι ειδικές διακρίσεις οι οποίες μπορεί να γίνουν και να εξυπηρετήσουν τα παιδιά αυτά που γεννήθηκαν εδώ και που πλέον μιλάνε όπως μιλάμε εμείς και λοιπά. Αυτό άρα είναι συμφωνούμε. Διαφορετικό άρα, από εκείνο που συνολικά επιδιώκει το νομοσχέδιο. Και αν μου επιτρέπετε να δώσω μία απάντηση, επειδή είναι έτσι προσωπικά στον κύριο Μπιστή. Ό,τι προσωπικό. Επειδή με ρωτήσατε, θέλω να πω αυτό εννοώ. Και το θέμα των ταυτοτήτων που το δημιούργησε η κυβέρνηση, αλλά η στάση της Εκκλησίας ήταν αμόφωνη από την ιεραρχία, ήταν μεγάλο λάθος, διότι τελικά δεν προσέφερε τίποτα παρά απέδειξε την εχθρότητα εναντίον της χριστιανικής ιδιότητας των Ελλήνων πολιτών. Πάντως δεν υπάρχει θέμα και σήμερα. Και το δεύτερο, το θέμα το σοβαρότερο που αφορά το Σκοπιανό, ξέρετε εσείς να ελύθηκε το Σκοπιανό, κύριε Μπίστη? Όχι, αλλά δεν κατελήφθηκε η Θεσσαλονίκη. Ξέρετε αυτή τη στιγμή ότι είναι σε χρησιμότερη φάση από δεν κατελήφθηκε η Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρετε τι ατμόσφαιρα επικρατεί στα Σκόπια αυτή τη στιγμή. Καλά, μην πάμε στα Σκόπια, τώρα. Και το τρίτο και το σημαντικότερο, ναι, κύριε Πρετεντέρη, θέλω να πω ότι οι Έλληνες που πήγαν στη Γερμανία ως μετανάστες και οι Βούλγαροι πολίτες και οι Τούρκοι πολίτες πήγαν με διαδικασίες μετά από αίτημα του κράτους που τους ήθελε και με διαδικασίες, με έρευνα, με στοιχεία κλπ. Σήμερα εμείς δεν καλέσαμε μετανάστες. Τι σχέση έχει αυτό με την Ιθαγένεια? Επομένως, δεν υπάρχει διαδικασία. Ιθαγένεια είναι άλλο πράγμα. Άμα δεν μπορώ να είπα να προωθήσω παλιό. Έτσι δεν μπορεί να γίνει κουβέντα. Μιλάει ο Παναγιώτατος. Οφείλω να πω ότι δεν βάζει και τελεία. Πετάει το κύριο Μπίστη. Πετάει το κύριο Πλεύρη πάνω στον κύριο Μπίστη. Θα πετάγουμε εγώ πάνω στον κύριο Πλεύρη. Δεν θα γίνει κουβέντα. Ιωάννα γελάει. Ιωάννα γελάει. Λοιπόν, ο κύριος Γιακουμάτος δεν έχει πάρει το λόγο. Ο κύριος Γιακουμάτος δεν έχει πάρει το λόγο. Εγώ δεν θέλω να ερμηνεύσω τον Παναγιώτατο. Όμως έχει ένα δίκιο. Ποιο είναι το δίκιο? Το είπε και ο κύριος Σαμαράς σήμερα στη Βουλή. Η Ελλάδα διαφέρει από όλες τις άλλες χώρες όσον αφορά τα σύνορά της που είναι επί εισόδου μεταναστών. Έτσι. Δεν υπάρχει ούτε Ολλανδία ούτε Γερμανία. Καμία δεν έχει τέτοιο πρόβλημα που έχει η Ελλάδα. Ποιος είναι εναντίον της αποτροπής της παραγωγής? Η Ελλάδα λοιπόν έχει μια ιδιαιτερότητα. Πρώτο. Και εθνικούς κινδύνους. Δεύτερο. Τρίτο. Εάν χαλαρώσουμε τα μέτρα, το θεσμικό πλαίσιο, δεν διαφωνεί κανείς, εδώ είναι Ελληνίδα. Για μένα είναι Ελληνίδα. Δεν αντιλέγει κανείς, ούτε έχει κανείς αντίρρηση. Όμως, όταν χαλάσουμε τα μέτρα, θα γίνει πόλος έλξης η Ελλάδα. Πόλος έλξης. Μα δεν είχαμε μέτρα τώρα, τα πρώτα που παίρνουμε είναι. 5 χρόνια δεν είναι μέτρο. Με Ιθαγένεια 5 χρόνια τώρα δεν είναι μέτρο. Άρα λοιπόν τι λέμε? Λέω Σαμαράς, θέλουμε μια σοβαρότητα, ένα σκεπτικισμό παραπάνω, να κάτσουμε να συζητήσουμε, να διαβουλευτούμε ένα πολύ σοβαρό εθνικό θέμα, να αντιμετωπίσουμε υπεύθυνα. Δηλαδή, αυτό λέμε εμείς. Δηλαδή, δεν λέμε όχι. Μία απάντηση μου επιτρέπετε στον κύριο Σπίτη. Κι εγώ να πω. Λέω ότι δεν συνδέω. Συμφωνώ με τον κύριο Σκανδάλη. Ο κύριο Αλέχθερε, έχει βγει και ο Τζούμπερ. Θα ρωτήσω λίγο, με ποια λογική θα γίνει πόλος έλξης? Με ποια λογική, πώς το στηρίζετε αυτό? Ένα μου απαντάει αυτό που ρωτάω. Είναι πανεύκολο. Όταν έχουμε σήμερα 1 εκατομμύριο κατά την κυρία Δελιθανάση, 1,5 εκατομμύριο, 1,695. Άμα ξέρετε, θα πάρει 5 χρόνια,
Θα έχει διαδικασία. Λοιπόν, δηλαδή τώρα για να σίγουρα καταλάβω έτσι λίγο. Θα γιατί βοηθήστε με λίγο. Θα μπει. Βοηθήστε παράνομος, με δηλαδή. Σε πέντε χρόνια θα πάρει, θα γίνει. Όχι, το παράνομο. Λίγο. Μπορώ. Μισό λεπτό.